Εθελοντής ή εθελόντρια γίνεσαι από το περίσευμα της καρδιάς σου. Έγινε εθελόντρια επειδή ήθελα να βοηθάω όπου μπορώ, όποτε μπορώ και όπως μπορώ. Η Λέσβος σαν νησί έχει δεχτεί πολλούς πρόσφυγες Έλληνες. Έχει περάσει στους γονείς, στα παιδιά και στα εγγόνια. Αυτή η δυστυχία, η προσφυγιά από την Σμύρνη που ερχόντουσαν μεταναστευτικά κύματα. Πιστεύω ότι έχουν μεγαλύτερη κατανόηση στον πόνο του άλλου. Ό,τι έγινε το 2015 έγινε κυρίως το καλοκαίρι που δεν είχα μαθήματα. Οπότε μπορούσα να αφιερώσω πολλές ώρες. Αυτό πιστεύω ότι κάπως με ορίμασε. Δηλαδή μου έδωσε μία άλλη οπτική γωνία που αν δεν ζεις βιωματικά κάποια πράγματα δεν μπορείς να καταλάβεις πώς διαχειρίζεσαι κρίσεις. Έμαθα πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα το τι εσύ πόνος. Και ιδίως όταν θέλεις να βοηθήσεις, εκεί σου ανοίγεται ένας άλλος διαφορετικός συναισθηματικός κόσμος. Έπρεπε να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να δω το εμείς και το εσείς σε πληθυντικό. Είχα κάνει μια αίτηση αναζήτησης ενός Αφγανόπουλου και το παιδί αυτό ήταν ανήλικο. Είχε χάσει τον αδερφό του για 3 χρόνια. Μετά σε 2 μέρες βρέθηκε ο αδερφός του στη Γερμανία και επικοινώνησε μαζί του. Αυτό είναι το αποκορύφωμα, δηλαδή είναι η ηθική ικανοποίηση το ότι είμαι εθελόντρια, το ότι βοηθάω και μπορώ να βοηθήσω κάποιο άτομο να βρει ένα μέλος της οικογένειας. Έγινα εθελόντρια πριν 10 χρόνια. Έκανα την αγάπη μου δράση. Την αγάπη για τον συνάνθρωπο την έκανα δράση μετά. Και ο Ερυθρός Σταυρός με βοήθησε να πλατείνω τη δράση μου σε διάφορους τομείς, είτε στην τοπική κοινωνία, είτε στους μετανάστες. Πρώτοι που έτρεξαν ήταν ο Ερυθρός Σταυρός. Μετά άρχισαν να έρχονται και άλλα ΜΚΟ και ο κόσμος. Και ο κόσμος βοήθησε αρκετά. Οι ντόπιοι έχουμε ακόμη μέσα ανθρωπιά. Δεν βλέπουμε τον ξένο σαν να ήρθε να μας πάρει το βιός μας. Γιατί και εμείς κάποτε, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, είχαν το ίδιο προβλήματα. Στη Σικαμιά πάνω που βγαίνανε, όλοι οι κάτοικοι του χωριού εκεί πέρα βοηθήσανε πάρα πολύ και γενικά το νησί έγινε παγκοσμίως γνωστό γι' αυτό. Είναι καλό να βοηθάς ένα συνάνθρωπο, γιατί όλοι άνθρωποι είμαστε. Οι μεγάλες δυνάμεις, τι κάνουν για αυτούς τους ανθρώπους. Καθημερινά ακούμε. Χτυπήσαν το τάδε νοσοκομείο, χτυπήσαν το ένα. Γιατί? Χρόνια είναι αυτή η δουλειά. Γιατί να μην ερεμήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Επειδή τυχαίνει το σπίτι μου να είναι εδώ, κοντά στο άγαλμα, έμεναν εδώ μέσα στο δάσος και εδώ δίπλα μας και όλη εδώ την περιοχή. Γινόταν οι αναζητήσεις και βρίσκαμε άτομα και τα φέρναμε κοντά. Κάποια άτομα βρισκόντουσαν μέσα στη Μόρια και εμείς που ήμασταν στο Καρατυπέ πηγαίναμε και κάπως τους φέρναμε έτσι κοντά γιατί δεν μπορούσαν αυτοί να πάνε να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Μέσα στο Καρατυπέ είχαμε πάει να δώσουμε κάποια ρούχα. Κάποιο παιδί λέει, θέλω να δω τον αδερφό μου. Τον πήρανε στη Μόρια. Εμένα με έφεραν εδώ γιατί είμαι με την οικογένειά μου. Και μετά από 2 ώρες ήρθε κάποιο παιδί από τη Μόρια με τα πόδια, ήταν μόνος του και ζητούσε και ήρθε σε μας κοντά, λέει έχασα τον αδερφό μου, μήπως ξέρετε καθόλου αν βρίσκεται εδώ ένας παντρεμένος με 2 παιδιά, κορίτσια,
το όνομά του είναι τάδε και εμείς λέμε εδώ, συζητούσε, σε αυτό, πήγαμε, τρέξαμε, τον φωνάξαμε, ήρθαν, αγκαλιάστηκαν, πήραμε φωτογραφίες, όλα αυτά. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Με το να βοηθώ αυτά τα άτομα, είτε να πάρουν τηλέφωνο στους δικούς τους που ήρθαν εδώ ή δεν είχαν δικό τους τηλέφωνο και τους βοηθούσαμε να πάρουν τηλέφωνο και έβλεπες τη χαρά, το κλάμα, έκλαιγαν και ακόμα αγόρια έκλαιγαν και άντρες έκλαιγαν την ώρα που έπαιρναν τηλέφωνο. Αυτό λες τώρα, είναι μεγάλο αυτό που προσφέρω. Με την Κατερίνα ήμασταν μαζί. Κανονίζαμε μεταξύ μας πότε θα πάμε σε αυτή τη δραστηριότητα και πότε δεν θα πάμε. Σε αυτή τη δραστηριότητα συγκεκριμένα ζήσαμε στιγμές δυνατές και στενάχωρες και ευχάριστες. Έγινε ένα ναυάγιο και ένα παιδί περίπου 20 χρονών έχασε 5 μέλη από την οικογένειά του. Τη μητέρα του, την αδερφή του, τον άντρα της αδερφής του και τα νύψια. 4 και 6 χρονών κάπου εκεί. Και ήταν πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Αυτό το παιδί ήταν στο νοσοκομείο και εμείς καλεστήκαμε να πάρει τηλέφωνα, να πει ότι έχασα όλη μου την οικογένεια. Έμενε τελείως μόνος του. Ταυτόχρονα, για να δείτε ποια αντίθεση υπήρχε, ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι ο φίλος του παιδιού που έχασε την οικογένεια μιλούσε με τη μητέρα του. Και της έλεγε ότι ξέρεις, είμαι ζωντανός, είμαι στο νοσοκομείο, είμαι ζωντανός. Και ξαφνικά γυρίσω το κεφάλι μου και βλέπω το άλλο το παιδί να είναι ακουμπισμένο στον ώμο ενός άλλου ατόμου και να κλαίει με λυγμούς. Εκείνη την ώρα δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι είχε χάσει όλη του την οικογένεια. Αυτή η εικόνα θα μου μείνει για το ένα το παιδί να έχει το τηλέφωνο και να μιλάει στη μητέρα, ενώ το άλλο το παιδί είχε χάσει τους πάντες μόνος του, ναι, και πήρε τους συγγενείς στην Σουηδία. Πριν 5 χρόνια απλά είχα ενδιαφέρον για τις πρώτες βοήθειες. Έπεσε στην αντίληψή μου το 20ωρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο τμήμα της Θεσσαλονίκης και από εκεί και πέρα μετά άνοιξε ένας δρόμος, ένα μονοπάτι. Η πρώτη εικόνα που μου έρχεται είναι η είσοδος στο χώρο της Ιδωμένης, ο χωματόδρομος, ο οποίος ήταν σαν να μπαίνει σε ένα καινούριο κράτος. Βρίσκεσαι σε μια κατάσταση η οποία δεν υπάρχει τίποτα, απλά κόσμος και χωράφια. Την πρώτη φορά που ήρθα στην Ιδωμένη, θυμάμαι χαρακτηριστικά τα χωράφια και κόσμος ο οποίος προσπαθούσε να καλυφθεί από τον ήλιο. Ήταν εξουθενωμένος από το ταξίδι που έκανε. Από τη Λέσβο στην Ιδωμένη, έτσι όπως το έζησα εγώ, ο κόσμος ο οποίος έμπαινε στη Λέσβο φανταζόταν ότι ο Γολγοθάς τελείωσε. Κάτι το οποίο μέχρι να φτάσουν στην Ιδωμένη θα τους άλλαζε πάρα πολύ τη ζωή. Έτυχε να συναντήσω κόσμο τον οποίο τον πρωτοσυνάντησα στη Λέσβο. Έπειτα από 2 εβδομάδες στα κάμπ του Νέου Κυρκής και στην Ιδωμένη, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ κουρασμένοι και ταλαιπωρημένοι. Όσο έμπαινε ο χειμώνας, οι συνθήκες δυσκόλευαν ακόμα περισσότερο. Ο κόσμος γινόταν αριθμητικά μεγαλύτερος. Οι καιρικές συνθήκες άσχημες, έβρεχε, υπήρχαν λάσπες, παιδιά κρυωμένα, άνθρωποι κρυωμένοι, εθελοντές ήταν κουρασμένοι. Αλλά παρόλα αυτά προσπαθούσαμε να δώσουμε κάτι το οποίο χρειαζόταν εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ο κόσμος και η κατάσταση εκεί πέρα. Η εμπειρία αυτή με άλλαξε ως προς το καλύτερο. Δεν είναι λίγες φορές που μετά από κάθε κάλυψη ή μετά από κάθε επιστροφή σε κάθε αποστολή που κάναμε με τον Ερυθρό Σταυρό και ειδικότερα στο προσφυγικό, υπήρχε ένα συνέστημα
του γυρνάω καλύτερος άνθρωπος.